Μένουμε Ελλάδα λοιπόν, μένουμε στην Ελλάδα του πολιτισμού, σε αρχαίο κείμενο παντοτινό, κλασικό, αιώνιο, ειδήπου στήρανος του Σοφοκλή σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η καλεσμένη μας σήμερα Λευτέρης Κούταρης, ο ηθοποιός. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Η Κατερίνα Πύρινη, ηθοποιός και χορογράφος. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Τελειώσαν οι πρόβες, ξεκινάμε παραστάσεις. Ναι. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, πότε ξεκινάτε, πού. Έχουμε ταξίδι ωραίο στην Ελλάδα. Θα παίξουμε στην Αττική, θα παίξουμε στην περιφέρεια. Απλά οι πιάτσες έχουν αλλάξει λόγω του συνωστισμού των παραστάσεων με τα γεγονότα και έχουν αλλάξει οι ημερομηνίες. Άλλες πάνε προς το Σεπτέμβριο, άλλες προς τον Οκτώβριο. Σταθερές ημερομηνίες έχουμε 29 του μηνός στο Βεάκιο. Στο Βεάκιο. Έχουμε 2 του μηνός στο Γκολωνό. Το Σεπτέμβριο. Και 12 στο Αίγιο. Στο Αίγιο. Και διαμέσως θα πάμε και Καλαμάτα, θα πάμε. Πολύ ωραία. Να μας δώσετε λίγο την ταυτότητα της παράστασης, με την έννοια ότι μας πείτε για το Σοφοκλή, εντάξει, προφανώς. Αλλά ποιος έχει κάνει σκηνοθεσία. Είναι η τρανότερη τραγωδία κατά τον Αριστοτέλη, όπως αναφέρει στην ποιητική του, έτσι, Πέτρο. Έτσι ακριβώς. Και έχουμε ένα βαρύ φορτίο, έχουμε μια μεγάλη ευθύνη, γιατί το κείμενο είναι πάρα πολύ απαιτητικό. Διαχρονικό. Η σκηνοθέσια είναι του Κώστα του Πρέκα, όπου κρατάει και τον ομώνυμο ρόλο, κάνει τον Ιδίποδα. Εγώ κάνω τον Βασιλιά Κρέοντα, ο Βαγγέλης ο Πυρηνής τον Τηρεσία, την Ιωκάστη η Μαρία η Παλάδα. Κορυφαία του χορού είναι η Κατερίνα η Πυρηνή. Γεια σου, κορυφαία Κατερίνα. Γεια σου. Έχει κινήσει το χορό. Στο ρόλο του Άγγελου είναι ο Αργύρης ο Αποστόλου. Στο ρόλο του Θεράποντα είναι ο Λεωνίδας ο Παντελόπουλος. Στον ρόλο του Εξάγγελου είναι ο Κωνσταντίνος ο Τσακανάκης και έχουμε και έναν 15-μελή χορό. Ωραία. Το θέμα είναι ένα τέτοιο έργο να μας διδάσκει κάθε φορά, σε κάθε εποχή που μας πετυχαίνει, κάτι να μας διδάσκει. Ναι. Όπως το φως που λούζει τα υπέροχα τοπία που δείχνεται, ναι, οι αρχαίοι συγγραφείς το μετέτρεψαν σε ποίηση για να ζεστάνει τις καρδιές των ανθρώπων, γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να βγούμε από τα διέξοδα. Το ξέρετε, έτσι δεν είναι? Σωστό. Κατερίνα, πόσο δύσκολο είναι να εμπλακείς τώρα ως χορογράφος σε μια αρχαία τραγωδία και να δώσει κίνηση. Δηλαδή, γι' αυτό είναι μια μορφή σκηνοθεσία, έτσι. Κάπως ναι, δύσκολο, κατά κάποιο τρόπο. Ναι, ναι. Ειδικά όταν είναι, ναι, ειδικά όταν είναι αρχαία τραγωδία, που, είναι, που πρέπει να μένεις πιστός στην παράδοση και σε αυτά που έχουν διδάξει οι μεγάλοι ηθοποιοί τόσα χρόνια. Είναι όμως μια πολύ ωραία εμπειρία. Δουλεύεις με ηθοποιούς που, ναι, μένεις στις σχολές, έχουν κάνει κίνηση, αλλά δεν είναι το ίδιο με το να. Με το αρχαίο δράμα. Ναι. Στο αρχαιοδράμα, δεν είναι το ίδιο όμως με το να έχεις τελειώσει μια σχολή χορού. Οπότε είναι και ενδιαφέρον και η διαδικασία το πώς θα τους μεταδώσεις την κίνηση, πώς θα βρεις τον τρόπο να, να βοηθήσεις το σώμα τους να λυθεί για να μπει μέσα στο ρόλο. Είναι μια κλασική παράσταση, έχει γίνει κάποια διασκευή, έχει γίνει κάτι τέτοιο. Είναι μια κλασική παράσταση. Το αρχαίο δράμα παίζεται με έναν τρόπο. Νομίζω και ο κ. Πρέκας δεν θα. Όχι, δεν θα άλλαζε ούτε στην παράδοση. Ζωντανή βιβλιοθήκη, ένα θεατράνθρωπο ο οποίο μεταδίδει με γενναιοδορία στου ηθοποιού του, γιατί αυτή η τέχνη μαθαίνεται από το μάστορα στο μαθητή, από το μαθητή στο δάσκαλο. Εσεί από αυτή την ιστορία, γιατί εντάξει, μιλάμε για μια ιστορία που αφηγεί τα ιστοτεχνικά ο Σοφοκλή και που εμεί παίρνουμε ο καθένα το δικό του δίδαγμα. Για τον καθένα όμως προσωπικά το δίδαγμα είναι κάτι διαφορετικό, το ότι κρατάει. Για σένα, ας πούμε, Λευτέρη, τι ήταν αυτό το δίδαγμα που είναι σου μένει? Ότι κανένας δεν μπορεί να ξεφύγει από τη μοίρα του και πρέπει ο άνθρωπος να παλεύει με τα πάθη του. Όταν μπορεί και τα νικάει, του ανοίγεται ένας δρόμος προς το φως για να μπορέσει να πάει ψηλότερα και καλύτερα. Έχει μια ανάταση στην καρδιά του. Αυτό είναι το μήνυμα των τραγωδιών γενικά. Αλλά εδώ, σε αυτή την τραγωδία, επειδή είναι ειδικό το βάρος, είναι η τρανότερη, γιατί ο άνθρωπος μέσα από τον πόνο και μέσα από την τραγικότητα μαθαίνει πώς μπορεί να απελευθερωθεί, να πάει παραπέρα. Που είναι δεδομένος ο πόνος και η τραγικότητα στη ζωή, από αυτό δεν μπορείς να ξεφύγεις, επομένως πρέπει να το ανακαλύψεις. Λέει, ας πούμε, κρέοντας σε μια αποστροφή, ότι, και ξέρετε ότι το να βλάψεις φίλο σου καλό είναι σαν να την ίδια σου τη ζωή να χαλάσεις. Έτσι, ναι, ακριβώς. Αλλά τώρα τι, δηλαδή να μην προσπαθούμε να αλλάξουμε τη μοίρα μας? Δεν ξέρω. Κατερίνα, εσύ πώς το τι σκέφτεσαι, τι σου μένει? Νομίζω ότι είναι, ναι μεν και η μοίρα, αλλά είναι και οι επιλογές μας σίγουρα. Παίζουν και αυτό το ρόλο τους πάρα πολύ οι επιλογές μας. Πιστεύω ότι είναι συνδυασμός. Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα αλλάξεις. Είμαστε οι επιλογές μας. Ορίστε. Είμαστε οι επιλογές μας. Είμαστε οι επιλογές μας, συν τον παράγοντα του ότι η τύχη, τι θα σου φέρει η τύχη, που μερικές φορές δεν μπορεί να το προβλέψει. Πάντω η μοίρα μα έκανε μα Μανιατόπουλο. Είμαστε έτσι, δεν είναι. Είσαι Μανιάτη, πού είσαι? Εγώ είμαι από το Σκούταρι δίπλα από τον Κότρονα.
Δίπλα, είμαι λυμμένη εγώ, εκεί είμαστε, γειτονιά. Ναι, είμαστε κοντά. Εσύ, Κατερίνα. Από την καταγωγή της μαμάς, γιατί από τον μπαμπά είναι από την Τίνο. Από την Τίνο. Ναι, από τα Ιστέρνια. Δεν έχετε, δεν έχετε κακοπές, είναι μια χαρά. Κατερίνα, εσύ από πού είσαι, το Πυρηνί, δεν προσδιορίζει κάτι. Ο μπαμπάς μου είναι από ένα χωριό έξω από τις Σέρες, το Νέο Σούλι. Και η μαμά μου ένα χωριό έξω από το Καρπενήσι, Κρέντι. Ποιο? Κρέντι. Α, το Κρέντι. Α, μάλιστα. Πιο παλιά πήγαινα και στα δύο. Ναι. Τώρα, έτσι όπως έχουν γίνει οι ρυθμοί, δεν προλαβαίνουμε καθόλου. Λοιπόν, αν δεν είχε συνωστισμούς και συμπιεσμένα προγράμματα και όλα αυτά, ιδανικά, πού θα θέλατε να είστε σε μια ανάπαυλα καλοκαιρινή? Η Ελλάδα όλη είναι όμορφη. Όλοι. Κάνε μια επιλογή, Λευτέρη μου. Δεν μπορεί, εντάξει. Μανί, ο Αδρόγιαλος κάτω το Πορτοκάλιο είναι από τα σημεία. Κατερίνα. Το καλοκαίρι πάντα μ' αρέσει πάρα πολύ να φεύγω σε κάποιο νησί. Δεν ξέρω, ίσως διάλεγα κάτι από τα Επτάνησα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και κάτι τέτοιο έχω και στο νου μου αν καταφέρω να ξεκλέψω κάποιες μέρες. Το κορίτσι θέλει θάλασσα, τελείως. Έτσι, καλές παραστάσεις να έχετε, καλό ταξίδι σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστούμε. Να το απολαύσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να τα ξαναπούμε. Και να τα ξαναπούμε και να περάσετε και ένα ωραίο ζεστό υπόλοιπο καλοκαίρι.